Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήρθα για να υποστηρίξω δύο άρθρα σε μια τροπολογία που ουσιαστικά αφορούν και τα δύο τις φυσικές καταστροφές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι περιστάσεις τις οποίες βιώνουμε και πρωτίστως βιώνουν οι κάτοικοι των πληγησών περιοχών δεν χρειάζεται νομίζω να έχουν οποιαδήποτε περιγραφή. Το αποτύπωμά τους μιλάει από μόνο του, ξεπερνώντας τις λέξεις. Η σφοδρότητα του φαινομένου που χτύπησε πολλές περιοχές της χώρας μας ήταν τέτοια που μετέβαλε το χάρτη ολόκληρων περιοχών όπως τον γνωρίζαμε, ανέτρεψε τις ζωές χιλιάδων συνανθρώπων μας και στέρισε τη ζωή σε άλλους. Η απόκριση της πολιτείας οφείλει να είναι στο μέτρο του δυνατού, συντεταγμένη και ανάλογη. Η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας ως απόλυτη επιδίωξη την ταχεία, αποτελεσματική και αξιόπιστη ανάταξη των βασικών υποδομών των πληγησών περιοχών, καταθέτει σήμερα ρυθμίσεις που στόχο έχουν να επιτρέψουν την ταχύτατη εκκίνηση των έργων αποκατάστασης. Ειδικότερα, με την προτινόμενη διάταξη εισάγεται ένας έκτακτος μηχανισμός ταχείας αντίδρασης πολιτείας, ο οποίος θα επιτρέψει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης στις περιοχές όπου έχει συντελεστεί η φυσική αυτή καταστροφή και οι οποίες έχουν συνεπακόλουθα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στο εξής δίπτυχο. Αφενός στην ανάληψη δυνατότητα σχεδιασμού, ανάθεσης, εκτέλεσης και παρακολούθησης υλοποίησης επειγόντων έργων που δεν ανήκουν σήμερα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό η κεντρική διοίκηση έρχεται άμεσος αρρωγός επίλυσης ζωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πρωτίστως οι κάτοικοι των πληγησών περιοχών. Και αφετέρου, στην επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην εκκίνηση και υλοποίηση των έργων αποκατάστασης. Η ανάληψη των έκτακτων αυτών αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα γίνεται κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τα έργα τα οποία θα περιγράφονται συνοπτικά στην πράξη αυτή. Στη συνέχεια, με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα εξειδικεύονται τα προς εκτέλεση έργα που είναι κατεπήγοντα, τελούν σε άμεση συνάφεια και είναι αναγκαία αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές. Για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Περαιτέρω, η ανάθεση των έργων αποκατάστασης, τόσο εκείνων που αναλαμβάνονται εκτάκτως, όσο και εκείνων που εμπίπτουν στη συνήθεια αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιτυγχάνεται και επιταχύνεται μέσω μιας απλουστευμένης διαδικασίας, ενώ προϋπόθεση αυτής είναι η προηγούμενη έκδοση απόφασης εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για την δε επιλογή του αναδόχου, προσκαλούνται τουλάχιστον τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας υποδομών. Προτινόμενη η διάταξη με διαφάνεια και θεσμική διασφάλιση, εκτιμούμε ότι θα προσδώσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την απαιτούμενη ευελιξία για να δρομολογήσει συντεταγμένα και υπεύθυνα την ανάταξη των βασικών υποδομών των πληγησών περιοχών της χώρας. Και επειδή εικάζω ότι τίθεται και ένα ερώτημα περί χρηματοδότησης αυτών των έργων, χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη σε ένα ύψος της τάξης περίπου των 600 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να κάνουμε έργα βραχίας αποκατάστασης υποδομών, κυρίως οδικά και σιδηροδρομικά, καθώς και αποκαταστάσεις γεφυρών. Με το δε άρθρο 2, ουσιαστικά προβλέπεται αποζημίωση επιτροπών
και κλιμακίων αυτοψίας και ομάδων συντονισμού για φυσικές καταστροφές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.